για άτομα άνω των 12 ετών. Εγώ δεν είμαι για καφκά που θα δάμε. Και εξάλλου εγώ δεν είμαι τύπος που κάνω καφκάες. Καρέστα μου, πόσο καλά ξέρεις τον Χρήστο, αγάπη μου. Ρε μαμά, γιατί με ρωτάς, συνέβηκε κάτι με τον Χρήστο πάλι? Θέλεις, ρώτα τον κάποια πράγματα για τον εαυτόν του. Μα καλά, πώς μπορεί να του Χρήστο, αφού ο Χρήστος ούτε καν με άγγιξε. Να πεις ψέματα, Δήμητρα. Θεόκλητε, από την αστυνομία. Το δοσιέτη. Πέ μου, τι σχέση έχεις εσύ με την Τερέζα? Η Δήμητρα ήταν ολοφάνερα, ανήσυχε, λένε, θέλει να μου πει. Η μάμα μου ήταν ανήσυχε, λένε, θέλει να μου πει. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Θα συμφωνήσουμε, Μάικ. Εν πρόκειται να κάνω κακό στην καλύτερη μου φιλενάδα, ούτε στον Χρήστο. Έχω έναν παλιό αυτοκίνητο και θέλω να μου το στήσεις ξανά. Γίνεται? Γίνεται, ρε φίλε μου, καλό. Γίνεται, δεν έχει πράγμα που γίνεται. Οκ. Δηλαδή, προτιμάς να πάθεις κακόν εσύ η ίδια? Προτιμώ, ναι. Πρέπει να έβρω την Τερέζα. Πρέπει να μάθω τι της είπε ο Βίλι. Δεν είναι σπίτι η Τερέζα, Πέτρο μου. Α. Οκ. Έλα, αφεντικό. Είμαι μες στο αυτοκίνητο. Παρακολουθώ κάτι παιδιά. Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Δήμητρα, να έρθω στο σπίτι σου να μιλήσουμε, αγάπη μου. Φίλε, να δω, φοβούμαι. Χρήστο, κάτι συμβαίνει, πρέπει να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε, αλλά τι όχι. Κάτι συμβαίνει που εγώ δεν ξέρω ακόμα καλά. Βίλι, θέλω σε εσένα. Αυτός ο τύπος, Έλλη, μόλις έφυγε από το σπίτι μας, πήγε κατευθείαν σε έναν γκαράζ που επιδιορθώνει αυτοκίνητα αντίκες. Και ξέρεις σε ποιον ανήκει αυτό το γκαράζ? Αυτό το γκαράζ ανήκει σε κάποιον ο οποίος λέγεται Χρήστος Χριστοφόρου. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Κάτι να σε εντυπωσιάσει. Στον αέρα ένα σημάδι σου να πιάσει. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Μα κολλάω και πάλι σ' όλα εκείνα που έλεγε γελώντας η Μελίνα. Βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω, που είναι πάντα καινούριο και απλό. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε, βαράει σαν ξεκούρδιστη πάντα. Σ' αγαπώ. Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα με δω κι όλα πάλι ξανά πως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν. Χρήστο, κάτι σοβαρό συμβαίνει. Πρέπει να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε, μάνα μου, αλλά να κάτσουμε στο καφέ, αγαπητέ. Όχι, δεν μπορώ τώρα να κάτσω στο καφέ. Μα γιατί, ρε μωρό μου? Πρέπει να πάω στη Δήμητρα. Γιατί, τι? Συμβαίνει κάτι σοβαρό με τη Δήμητρα. Με τη Δήμητρα? Ποιος είσαι? Τι θέλεις? Ποιος είσαι? Μα τι συμβαίνει, ρε μωρό μου? Θέλεις να φτιάξω μαζί σου? Όχι, όχι, Χρήστο, πρέπει να μιλήσουμε μόνες μας. Να σε πάρω τηλέφωνο να τα πούμε μετά. Willy.
Και σένα θέλω να σου μιλήσω. Πολλά είπα πως μπορώ να σου σώθανα. Τα ούλα σου. Τι έπαθεν τώρα, μπορείτε να μου πείτε, τι έπαθεν. Σε παρακαλώ, τι θέλεις που μένα. Σε παρακαλώ, αφήσε με. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Τι έπαθεν πάλι, θεέ μου, τι έπαθεν πάλι, θεέ μου, τι έπαθεν. Εγώ φεύγω. Πού ρε. Στρατό. Πάλι σε περίμενα αυτούς εγώ. Αμού. Επού. Σε Κίνα. Σε Κίνα. Επαμές. Επαμές. Πίσω. Πίσω. Να μου κύριε. Να λύσω την αλλή ο άλλος. Τι θέλεις που μένα. Μπέ μου σε παρακαλώ. Τούτο. Να το φύσεις που πάνω σου. Σας παρακαλώ, δεν θα πω τίποτα για κανέναν, δεν θα ενοχλήσω κανέναν. Το μωρό μου, δεν έχω μόνη μου την ευθύνη, κανέναν, δεν θα ενοχλήσω. Είπα, τούτο να το φύσεις που πάνω σου. Σας παρακαλώ. Άκουσες ένα που σου είπα. Δεν μπορώ να κάνω έτσι πράγμα, δεν μπορώ. Έλα ρε Δημητρά, πάντα το. Εμένα να θυμάσαι. Άκουσες. Πως αύριο κανόνισε να το ξεφορτωθείς. Παρακαλώ, γιατί θέλεις να σκοτώσω το μωρό μου. Για να γλιτώσεις εσύ. Είπα, πως αύριο κανόνισε να το ξεφορτωθείς. Δεν μπορώ, δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνεις. Πάντα το, Δημήτρα μου, πάντα το, σε παρακαλώ, πάντα το. Η κλήση σας προωθείται στο φωνοκιβώτιο του συνδρομητή που καλέσατε. Δεν απαντά. Εντάξει αγάπη μου, εντάξει, έλα. Μη μου στενοχωριέσαι. Ομολόγησε απλώς ότι έκανες ένα λάθος. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Εγώ σε καταλαβαίνω. Ενθουσιάστηκες επειδή η κόρη σου ερωτεύτηκε και δεν άφησες την λογική σου να ζυγίσει σωστά τα πράγματα. Είναι ωραίος ο έρωτας, μωρό μου. Φτάνει να ξέρουμε ποιον ερωτευόμαστε. Όχι να ερωτευόμαστε τον... Λέστερ Γκίλης. Άλλος baby face. Τι να μου δώρα, κουμπάρε. Ο αδερφός μου. Α. Μα Πέτρο μπορεί να πω σε... Σου ζήσει. Ο Πέτρος είναι μυστήριος άνθρωπος, ξέρεις. Όσο περισσότερο το γνωρίζω, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνομαι ότι δεν το γνωρίζω. Μάνα, 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 είναι περίεργη φάση, α. Περίεργη. Δεν ρωτήσω εμάς το τώρα, δεν μπαίνει να θέσει. Όχι, απλά κάτι συνέβη σήμερα το πρωί. Ναι, είμαστε και άτσι. Εντάξει, τα ωραία, είπε τέτα καλή, να τη χάσουμε έτσι όπως πάντα. Στα πάντα, μιλούμε ρε κομμάτα. Πουρου, πουρου, ούσου μυαλό. Έχω μέσα στο διαρκώς το μυαλό του στο αυτό. Και είπα να το μοιραστεί μαζί μας ο άνθρωπος. Ναι, ναι, να τη χάσουμε έτσι όπως κάνουμε. Και ένα μόνο να χάσουμε. Εσκάρνος. Και τι έχει κλειστό το τηλέφωνο της. Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Μην ανησυχείς, μωρό μου. Ανησυχώ, Θεοκλήτε μου, ανησυχώ. Αυτή τη στιγμή πραγματικά ανησυχώ. Έλλη μου, πρέπει να σου πω κάτι, επιτέλους. Πάψε συνέχεια ό,τι λέω εγώ, εσύ να λες το αντίθετο. Και μάλιστα, μετά από τα απανωτά λάθη που έκανες, είναι καιρός, μωρό μου, να αρχίσεις να εμπιστεύεσαι και το δικό μου το ένστικτον, το οποίο, αν μη τι άλλο, βγήκε σωστόν. Έλλη, αγάπη μου, πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η Τερέζα μας είναι με την Δήμητραν και το ένστικτον μου εμένα μου λέει ότι όσον η Τερέζα είναι με την Δήμητραν είναι απόλυτα ασφαλής. Να ξανάρθω. Και πού να ξανάρθω. Του το δάμε. Θέλω να δάμε. Ακούσες. Και κάτι άλλο. Δεν θα τις λέξεις σε κανένα. Διότι αν δεις...
Όχι. Δεν θα σου πω διότι σε κρίνει. Γιατί δεν το απαντά, ρε παιδί μου. Τι έπαθε. Τέλος πάντων έφτασα. Χάσαμε τη ρε. Χάσαμε τη ρε τα ραμίνε. Δεν μπορώ να καταλάβεις τώρα που χάσαμε. Χάσαμε. Δεν μπορείς να κάνουμε ρε κουμπάρε. Κατάφερε και χάσαμε την. Πώς άθετε. Άντε καλέ. Ρε. Ρε. Δεν μπορείς να κάνουμε ρε κουμπάρε. Ήταν κότσινο. Απερνάμε κότσινα ρε κουμπάρε. Δεν περνάς με κότσινα ρε. Δεν μπορώ να πάρεις. Απερνάει σωμάδια. Εγώ δεν περνάμε κότσινα. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβουμε πώς την χάσαμε. Χάσαμε. Ένα πάντια που είναι οι θυράδες, η Δήμητρα, η Εύρου. Ένα τζαμέ. Τώρα εσύ τώρα που ξέρεις τι μου σημαίνει. Ο Γιάννος. Όλα τα ξέρει. Να μόνο μισή. Μου έχω πει να σου τίποτε. Και κάτι άλλο. Με διανοηθείς να πάει στην αστυνομία. Γιατί θα πάει και εσύ και τούτον που τσίζα μέσα και η μάνα σου και το σπίτι νουλό με και τα κεραμίδια. Άκουσες κουφλά. Ω, μα τρέμουν τα σιλούθκια σου. Όχι, σε παρακαλώ. Μα γιατί τρέμουν τα σιλούθκια σου, εγκρί. Τι ωραίο μωρό να πως σε θωρώ τώρα. Σε παρακαλώ. Γιατί, από ότι άκουσα αρέσκου σου τα παιχνίδια. Θέλεις να πάμε πας στον καναπέ να παίξουμε λίγο. Όχι, όχι. Όχι, πάμε πας στον καναπέ μωρό μου να παίξουμε λίγο. Με σε παρακαλώ. Ξαναπέ μου παρακαλούσε. Τι αρέσκει μου να με παρακαλάς. Πέ μου, πέ μου να τα ακούσω. Δήμητρα. Κρίμα. Να περάσεις ωραία. Πρόσεξα, δεν θα πεις τίποτε σε κανέναν, γιατί άλλη μονός σου. Ακούσες μωρό μου. Και να ξανά. Δήμητρα! Εδώ ρε δίσπυρε μου, φτάσαμε. Ναι, αλλά το αυτοκίνητο της τρίτας που είναι ρε. Εμπίσω ρε κουμπάρε, εδώ θα μένει της μάνας, στον μπροστινό. Που πίσω είναι τα πισινά. Αλλά σου είσαι διάδρομο και μπαίνεις μέσα. Όχι ρε. Δηλαδή, για τους ενδιαφερόμενους, εκτός από την οπαράδο των παιδιών, η κοπέλα διαθέτει και διπλό νοικόπεδο. Γιατί τα φωνάζεις που σε βλέπεις με μέσα στα μάτια, κύριε. Αφού να σε βλέπω από το καθρεφτάκι. Όχι, γιατί αν δεν ενδιαφέρεσαι, να μας το πει ρε κουμπάρε να δράσουμε. Θέλουμε και εμείς να αποκατασταθούμε. Εν και εσπούρτσε μας το ξόσιμο τώρα. Ρε, δεν το δω, ρε. Ρε, να μπορώ εδώ. Μας κοφάρουν. Μέσα, και ένα παρτούι μας και άλλο πώς, και έφυγε ο πλούς, παρέθηκε να πάει έστω. Πίσω του! Ρε, πού πάει, ρε, σταμάτα, ρε. Μη σταμάτας. Συνέχισε, μην το χάσεις. Ρε, με λιγόνο μου αντιθώ, σταμάτα να λασούρα, δεν τερέσα που σταμάτα. Μη σταματάς! Η δουλειά που φασίστηκε έγινε να με φραπέ. Συνέχισε, είπα πίσω του. Μα γιατί ρε φίλε μου, γιατί! Καλά δεν καταλάβετε τι γίνεται να με. Για το όνομα του Θεού. Τούτος έφυγε μου το σπίτι της Δήμητρας. Κάτι της έκαμε. Η Τερέζα γι' αυτό ήταν ανήσυχη. Γι' αυτό είπε ότι κάτι γίνηκε. Κάτι της έκαμε. Πίσω του! Πάντα που κάνω. Παμπελίσιορ! Δήμητρα! Δήμητρα, τι έπαθες, αγάπη μου! Τι έπαθες, μωρό μου! Δήμητρα! Πάλι τηλεφωνείς, αγάπη μου. Πάλι τηλεφωνείς. Δεν με λαμβάνεις καθόλου υπόψη, Νέλη μου. Πραγματικά δεν μ' ακούς πια, αγαπούλα μου, παρόλο που συνεχώς δικαιώνομαι. Δεν ξέρω, Θεοκλήτη μου, αλλά πραγματικά έχω έναν πάρα πολύ κακό προαίσθημα. Τι κακό προαίσθημα έχεις, αγαπούλα μου, για όνομα του Θεού. Άκουσε με και εμένα, σε παρακαλώ.
Η Τερέζα μας είναι στο σπίτι της Δήμητρας. Τι κακό μπορεί να συμβαίνει στο σπίτι της Δήμητρας? Εγώ, αντιθέτως, τις βλέπω καθαρά να κάθονται σε έναν καναπέ εκεί πέρα, μιλώντας, γελώντας, κάνοντας κοριτσιστικά αστεία και να πίνουν το φραπέ τους. Ρε μωρό μου, σε παρακαλώ. Δήμητρα, μην μου λες ψέματα. Σε παρακαλώ, πες μου τι έχεις. Φίλε, να δάμε με ρωτάς. Σε παρακαλώ, με ρωτάς. Δεν έχω τίποτε δεν έχω. Ρε Δήμητρα, Δεν απαντά, δεν απαντά, Θεέ μου, γιατί δεν απαντά, Αχ, Βρέλη μου, δεν μ' ακούς, αγάπη μου, δεν με ακούεις. Αχ, Θεέ μου, πού έχω το τηλέφωνο της Δήμητρας, πού έχω το... Δεν το έχω. Ηρέμησε, Χριστιανή μου, θα πάθεις κανέναν εγκεφαλικόν. Ηρέμησε. Αγαπητέ μου, φεύγει, σου κάνει τον γκάμε. Κάνε τουλάχιστον να κρατήσουμε οπτική επαφή. Ρε κουμπάρε, εντάξει, μου γραβαγέρι, μα δεν μπορεί το Φεράρι. Εντάξει, έχω στείλει μου ο Γιάννο. Αλλά έτσι μου βαχά, Θερζιάν. Η Τερέζα, ρε. Επάψε, ρε κουμπάρε, εσύ με την Τερέζα. Μα γιατί, ρε κουμπάρε, παπ. Αχ, μισθό, ρε, πάψε, ρε. Πάψε. Κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτσε. Να βρω το κινητό μου, να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Α, πάει τώρα, προλάβα μα. Να μας υπερτεύσουν λίγο. Πάμε να φύγουμε και πάλι. Έλα, αφεντικό. Καλά, καλά. Παρακολουθώ το δικό μου. Άφησμα, ρε φίλε, να χαρίσουν μας θέο μου το ορκής. Κύριε, μα σοβαρό μιλάς. Σε βούρος με 130 χιλιόμετρα μετά σε κατοικημένη περιοχή και λαλείς μου να σε αφήσω. Να σας δίσω ένα. Καλά ρε φίλε μου, το μοτορκίν που βούρα με 200 βάζει τη μοτόρα για να τον πιάσεις. Βούρα πιάσεις τον εσύ κύριε. Άσμα να φύγω να μην κάνει. Κοπελίσκια, πατσάρωσα για παλαβός. Τι είναι ρε τον τα πόματα μες τις στράτες. Ας σκοτώσετε σε κανένα πλάσμα. Σας παρακαλώ κύριε. Βεβαίως έχουμε διαπράξει αδείγμα. Όπως το κάνουμε γιατί ο κύριος που ήταν με την μοτόρα ο μαστοφόρος εδώ έτρεχε έτσι. Γιατί πιθανόν να ενέχεται σε εγκληματική ενέργεια. Γι' αυτό σας παρακαλώ αφήστε να το πάει το πια. Λοιπόν, εάν συνεχίσετε να με περιπέζετε θα σας πάρω... Θα σας κάτσουμε στο πέρατο λοιπόν και θα σας θέσω υποσύλληψη. Με ποιο δικαίωμα κύριε, σας παρακαλώ, είμαι δικηγόρος. Αφού είσαι δικηγόρος, αύριο να έρθει να υπερασπιστεί στο φίλο σου στο δικαστήριο που θα του πιάσουν την επαγγελματική του άδεια. Δεν είμαστε σοβαρό, ρε κουμπάρε, για τον μοτορκίν που βρούμε 3.000 χιλιόμετρα, τώρα στρώθηκες. Μα, τι όλα λες να στρώθηκες, κύριε. Του Θα πάει μέσα για εξύβριση του οργάνου της τάξης. Μα ποια είναι εξύβριση, κύριε? Για αυτό αν του Θεού λέει τώρα. Άντε ρε, πήγαινε, έμπα μέσα. Ρε φίλε μου, λαλώσον είναι εμάς που πρέπει να πιάσουν τον άλλο. Άντε ρε, πάει μέσα να πήξει η βάκλα σου. Μα ποια βάκλα, κύριε, τι είναι αυτή η βάκλα? Είστε προκλητικός. Εγώ είμαι προκλητικός, κύριε, εγώ. Όχι εσείς που προχωρούσατε μέσα σε κατοικημένη περιοχή με 130 χιλιόμετρα. Άτε ρε κοπελούθια, άτε να μέσα σας πάρω μέσα για διάπραξη αδικήματος. Μα τι λέτε τώρα κύριε, για το όνομα του Θεού, τι θέλετε λέτε? Δικηγορούι, νομίζω ήρθε η σειρά σου τώρα, ξέρεις το? Δικηγορούι. Ναι ρε, δικηγορούι της Μπακύρας. Από να γίνω. Εγώ πάω τώρα, πάω να κάνω. Εύκολα πόρισμα τώρα. Θα με γράψεις, φυλάκεις με. Πάρουμε βαχώνεις με μόνο να κάνεις, αλλά δεν με να φύγουμε. Εμπάρεις να φύγουμε. Έχεις πολλά μεγάλο λάθος. Και εσένα θα σε γράψω και ο φίλος σου θα πάει μέσα και αν πεις άλλη μια κουβέντα θα σε πάρω και εσένα μέσα. Μα ποιος ενόμισες ότι είσαι κύριε? Εσύ ποιος εμπούσε ρε? Ο γιος που σύνουσαμε. Βίλιαμ, τι συμβαίνει παιδί μου? Τίποτα, Έλλη. Τίποτα δεν θα κάνεις, αγάπη μου. Θα κάτσουμε εδώ, ήσυχα. Θα βάλουμε λίγη τηλεόραση, θα δούμε καμιά σαπουνόπερα από αυτές που σου αρέσουν, με έρωτες, δάκρυα, μίση, πάθη. Θα περάσουμε την ώρα μας και θα έρθει η Τερέζα. Θεόκλητε, αν αυτός ο περίεργος άνθρωπος που παρακολουθούσε το σπίτι μας παρακολουθήσει την Τερέζα και της κάνει κακό... Έθακα μου οτιδήποτε προς τον παρόν.
Παρακολουθώ τις κινήσεις τους να δω πού πάνε να μου κάνουν. Ναι. Και την Τερέζα και τον άλλο. Τώρα παρακολουθώ τον άλλο δηλαδή. Διότι, κοίταξε, πρέπει να συνδυάσω και τις δυο δουλειές. Και τη δική μου και τη δική σου. Κοίταξε να δεις. Το Χρήστο μου παρακολουθώ το διότι το μεγάλο χτύπημα θα το κάνω μέσω του Χρήστου. Διότι το χτύπημα πρέπει να είναι έναν αλλά γερόν. Έναν και ένα γκέι που λέμε. Α, μπράβο. Μπαμ και κάτω. Τι συμβαίνει, Μουλία μου, πάθα τίποτα. Πατέρα, ήρθες πάνω στην ώρα, έλα εδώ σε παρακαλώ. Τι έγινε τίποτα. Όχι τίποτα, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Πείτε μου το πρόβλημα να το λύσω. Μαστρέ, έτσι θα το λύσεις εσύ το πρόβλημα, εντάξει. Μαστρέ, κύριε. Χωρίς να κρατώ κανένα μυστήριο τσιραλισμό, μάστρε. Ρε κουμπάρε, εσύ καταρχήν δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ, εντάξει. Άρχισε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά. Ξέρεις το ότι τα κοπέλια από εδώ εφορούσαν με 130 χιλιόμετρα μέσα στην κατοικημένη περιοχή. Πατέρα, τρέχαμε, επειδή κυνηγούσαμε... Κυνηγούσατε, ή άρχισε η κυνηγετική περίοδο. Κυνηγούσαμε ένα μασκοφόρο πάνω στην μοτόρα που έτρεχε πολύ. Τι μου λες τώρα. Θα το πω στα Κυπριακά. Όχι, να μου πεις τίποτα εσύ, νεαρέ. 130 χιλιόμετρα. Εγώ. Εσύ. Έτρεχες εσύ 130 χιλιόμετρα. Ωραία. Γράψε τον. Thank you. Άλλον. Ο κύριος εδώ θέλει να συλλάβει το παιδί. Γιατί? Επειδή τον εξύβρισε, λέει. Εξύβρισε ένα αστυνομικό οργάνο. Πατέρα, του είπε δεν εστραώθηκε στη μοτόρα. Το δεν εστραώθηκε αποτελεί εξύβριση. Όχι. Έτσι λέω και εγώ. Όχι. Υπάρχει υπόθεση. Το κοπέλι θα πάει μέσα για να πήξει βάκλα. Πάλι αυτή η βάκλα. Πατέρα, σε παρακαλώ, θα πάμε σπίτι να μου πεις τι είναι αυτή η βάκλα, γιατί δεν μπορεί. Δεν υπάρχει υπόθεση, γε μου. Είπα σου το άιστο. Άτσε ρε μάστρε, ρε μάστρε. Άντε μου να κάνουμε τη δουλειά μου, ρε κουμπάρε. Ρε μάστρε, να ποιον που να λύσει, ρε μάστρε, και ρε κουμπάρε, και μάστρε. Σαφτιέ. Έτσι σε μάθα να συμπεριφέρεσαι, α. Το ξέρεις ότι αυτήν τη στιγμή μιλάς στον Ηλίαν Κασιανόν. Δικαστήν του Ανωτάτου Δικαστηρίου! Σ' αρέσει το πράγμα! Σιωπηλέ εσύ! Συγγνώμη κύριε Κασιανέ, δεν το ξέρω τι σας θέλεις εσύ. Και έπρεπε να το ξέρεις για να μιλάς σωστά, α! Έπρεπε να ξέρεις πως είμαι ο Κασιανός για να μου μιλήσεις σωστά! Εμείς δεν τα μόσα δηλαδή! Σιωπηλέ εσύ! Sorry! Συγγνώμη! Ζαφτιέ! Έρε Ζαφτιέ! Ουλίαν! Έρε Ζαφτιέ! Μάλιστα πατέρα! Πατέρας μου, παπάλε. Ο κύριος σου χωρίς τραγούν μεγάλη δύναμη. Είναι μεγάλη δύναμη η δικαστική εξουσία, Έλλη μου. Μην ανησυχείς, μωρό μου. Πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Αφού είναι εξουσία, η μία από τις τρεις εξουσίες του κράτους. Θα μας προστατέψει, αγάπη μου, η αστυνομία. Μακάρι. Όχι. Μην το συζητάς. Αφού τον παρακολουθούν, μόλις επιχειρήσει να κάνει το παραμικρόν πριν το κάνει, θα τον αρπάξω. Δεν πρόκειται, αγάπη μου, να μας πειράξει. Μην ανησυχείς. Διότι την κόρη του δικαστή δεν μπορώ να την πειράξω. Ούτε να τη σκοντέψω δεν μπορώ. Βέβαια, ο μόνος τρόπος να κάνω τη δουλειά μου είναι να κοντέψω του άλλου, του Χρήστου. Έναν εύκολο θύμα το μανού. Να του δω πως εκείνο είναι ένα μάθημα που γύρισε χέρι πάνω μου. Αλλά θα πάρει και ο δικαστής το μάθημα της ζωής μου. Και εγώ σου λέω, ο μόνος κίνδυνος που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Τερέζα μας είναι ο Χρήστος. Αυτός είναι ο επικίνδυνος, διότι τον εμπιστεύεται. Πρέπει να την απομακρύνουμε από κοντά του πάση θυσία, Έλλη. Μόνο από αυτόν κινδυνεύουμε, από κανέναν άλλον. Θα του συστήσω έναν κόλπον αφεντικό να θωρεί και να τρίβει στα μάτια σου. Όπως εκλαίω εγώ 5 χρόνια μες στη φυλακή, θα τους κάνω να κλέσουν ως που ζουν. Η δική σου δουλειά είναι να γίνει αφεντικό. Με φοάσαι.
έναν έναν. Ένα το φακελό σου και το δικό σου το θύμα. Δώσ' μου μόνο λίγο τις ημέρες κι ό,τι εζήτησες θα το μάθεις. Bye. Είσαι καλύτερα? Ναι, Τερέζα μου, να είσαι καλά. Ωραία. Επειδή εσύ θέλεις να μου πεις, θα σε ρωτήσω εγώ. Απειλήσες εσύ το κάθαρμα? Ποιον κάθαρμα? Καλά το εγκατάλαβα. Τερέζα, ανδάμε, έφυγε γύρτεν πίσω. Αλλά γιατί να έρθει πίσω? Δυο πράγματα μπορεί να γίνηκαν. Ένα, της είπε ο Βίλιαμ ότι με είδε στο νοσοκομείο μαζί με τη Δήμητρα. Όποτε η Τερέζα εκατάλαβε τα ούλα και ήρθε να ρωτήσει τη Δήμητρα, είτε η Δήμητρα τηλεφώνησε της μόλις έφυγε και είπε της να έρθει για να της τα πει ούλα. Shit! Έκαμε τα θάλασσα. Καλή όπρα μου τσίστη, ρε! Τι κάνεις εδώ, Πέτρο? Μπα μέσα, ρε! Τι της είπες της Τερέζας για μένα? Δεν της είπα τίποτα της Τερέζας για σένα. Λαλέ αλήθεια, ρε. Την αλήθεια σου λέω, δεν της είπα τίποτα για σένα. Είπες της ότι κάτι έγινε και στο νοσοκομείο. Έναν επεισόδιο με τη Δήμητρα. Ναι. Πώς το ξέρεις, σου το είπε η ίδια? Να με σε κοφτή που το ξέρω. Με πω την αλήθεια, ρε. Της μίλησα απλά για έναν περιστατικό. Δεν της είπα ούτε λεπτομέρειες, ούτε ονόματα. Απλά ότι έγινε ένα περιστατικό. Ούτε να της πεις τίποτε. Να μην πεις τίποτε σε κανέναν. Ακούεις? Σε κανέναν. Γιατί αν πεις τίποτε, να γίνει πολλά μεγάλων κακών. Πολλά μεγάλων κακών. Τερέζα, αν είσαι φίλη μου πραγματική, με συνεχίσεις να με ρωτάς. Δεν συνέβηκε τίποτε σήμερα. Ο λόγος που έτσι έκλαια ήταν γιατί θυμήθηκα τούτα όλα που μου συμβήκαν τον τελευταίο καιρό. Καλά, εντάξει, θα σε ξαναρωτήσω. Άσε να πάνε, ξέρω. Όχι, όχι, μην πάεις. Τερέζα! Ο Χρήστος. Ένα λεπτό να το ανοίξω. Μωρό μου, δεν μωρό. Μωρό, λαβέ! Σας ήταν καλά. Είμαστε καλά, Χρήστο, γιατί ήρθετε?
Γιατί είμαστε παιδιά, είμαστε πέτρες. Η Δήμητρα. Είναι εντάξει, η Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Γιάννο. Παιδιά, γιατί ήρθετε? Βασικά περνούσαμε τα box. Τυχαία, και ερχόμαστε από την γειτονιά. Τώρα που είχε κάτι με τσούπεζα μάπα, παίξαμε κι εμείς λίγο. Και είπαμε να έρθουμε μέσα να πούμε ένα γεια στα κορίτσα. Εντάξει, ρε παιδά, σου πει ζωωρό. Βασικά περνούσαμε από τα box και είδαμε να φύγει από την αυλή τη Δήμητρα ένα μασκοφόρο πάνω σε μια μοτόρα. Μασκοφόρο? Μπορώ να μάθω τι σχέση έχει εσύ με τη Δήμητρα? Ναι. Θα μάθεις τίποτα. Οκ, okay, να σου πω, αλλά δεν θέλω να μάθει κανένας τίποτε. Don't say anything to anybody. You understand me? Ξέρω τον Τζίνο που την άφηκε έγκυο. Φίλος μου. Προσπαθώ να δω ένα που να γίνει. Αλλά δεν θέλω να μάθει κανένας άλλος. Διότι τούτος ο άνθρωπος, εμπαντρεμένος, να με σουφεί τίποτε, α, ούτε ελός. Διότι τούτος ο άνθρωπος είναι αδίσταχτος. Και αν μαθευτεί τίποτε, να καθαρίσουν άλλοι για τούτο. Τι ονδεστάμε. Τι ονδεστάμε. Ρε, ένα γίνει πολλά μεγάλων κακών, α. Άντε ρε, go, άντε, γλύωρα, φεύγει. Άντε ρε, τάσε ρε. Γεια σου. Γεια σου, θέλω να σε δω. Όποτε θέλεις. Έλα τώρα. Μου έκρυψες κάτι και δεν μου αρέσει να μου κρύβεις πράγματα.